έκθεση Ξενία 2017 επισκέφτηκαν οι μαθητές του Ιεξακίνθου. Τρία τμήματα από τη σχολή, δύο της μαγειρικής και ένα του τουρισμού, ταξίδεψαν στην Αθήνα και μάλιστα με δικά τους έξοδα για να συμμετάσχουν σε ένα ταξίδι γνώσεων. Ήταν πολύ ιδιαίτερο για μας. Μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να δούμε πουθενά αλλού. Νέος εξοπλισμός, νέες τεχνικές, άνθρωποι πάνω στο χώρο εξειδικευμένοι, οι οποίοι μας έδωσαν την εμπειρία τους και μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο μπορούμε, αν έχουμε θέληση και πολύ κουράγιο, να εξελιχθούμε και να ζήσουμε από αυτό. Η εμπειρία ήταν μοναδική για τους καταρτιζόμενους, αφού μόνο σημαντικά εφόδια είχαν να πάρουν τόσο για την πορεία των σπουδών τους, όσο και μετέπειτα στην αγορά εργασίας. Είδαμε τρόπους τους οποίους θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε κάποια προϊόντα, τα οποία δεν τα ξέραμε και δεν θα μπορούσαμε να τα διδαχτούμε αν δεν τα βλέπαμε. Και γενικά είδαμε για το ξενοδοχείο, γενικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είδαμε πολλά καινοτόμα πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε ούτε να μας τα μεταλαμπαδεύσουν οι καθηγητές μας στο μάθημα. Οι μαθητές των τριών τμήματων, συνοδευόμενοι από τη διευθυντή και τους εκπαιδευτές τους, είχαν την ευκαιρία εκτός του να ξαναγηθούν στους χώρους της έκθεσης, να επισκεφθούν και την επιχείρηση Frigo Food. Λένε οι συνάδελφοι και αρκετοί αιρετοί ότι να φτιάξουμε πανεπιστήμια τουρισμού και όλα τα σχετικά. Έχουμε σχολή τουρισμού στη Ζάκυνθο. Έχουμε σχολή μαγειρική στη Ζάκυνθο. Έχουμε 40 μαθητές στο τμήμα μαγειρική, 40 μαθητές στο τμήμα τουρισμού. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθεια της πολιτείας. Και ποια είναι η πολιτεία? Οι θεσμοί. Και ποιοι είναι οι θεσμοί? Το επιμελητήριο, καλή ώρα. Έχουν εκλογές σε 15 μέρες. Περιμένω τους υποψήφιους προέδρους να πούν τι μπορούν να κάνουν για το ΙΕΚ. Σε συνεργασία προχώρησε το ΙΕΚ Ζακύνθου με το κοινωνικό παντοπόλιο του Δήμου, το οποίο είναι ένα πολύ βήμα, καθώς ήδη παραχωρήθηκε ο χώρος της κουζίνας για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών του τμήματος μαγειρικής τέχνης, ενώ με τις γκουρμέ γεύσεις θα συντίζονται οι τροφιμοί του.